εάν η Κύπρος ενσώματη και ως κράτος, ως πολιτεία, δεν μπορεί κανένας μόνος του εισηγηθεί στα Ηνωμένα Έθνη ότι σε περίπτωση επίλυσης είναι καλά να εισάξετε την ιδέα ότι θα εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο μια ακόμα έδρα των Ηνωμένων Εθνών, αυτό θα αμβλύνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και ολοκληρωτικά, το αίσθημα ανασφάλειας που έχουν πάρα πολλοί Ελληνοκύπριοι σε περίπτωση λύσης και πάρα πολλοί Τουρκοκύπριοι σε περίπτωση λύσης. Ο δρόμος είναι η ανάληψη πρωτοβουλειών για την επίτευξη πολιτικών λύσεων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Είναι η ενδυνάμωση του διεθνούς συστήματος, όχι η αποσύνθεσή του. Και θεωρώ ότι προς αυτήν την κατεύθυνση, ακριβώς με αυτήν τη φιλοσοφία, συμπίπτει το πνεύμα αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία έχει αναλυφθεί από τον κύριο Τάκη Χατζηγεωργίου. Θα είναι μια επιπλέον εγγύηση για την ασφάλεια εφαρμογής το όσο θα συμφωνήσουμε που θα κάνουν και τις δύο κοινότητες να νιώθουν εξίσου ασφαλείς. Στη δική μας την αντίληψη, και εννοώ Σακέλ, αυτό που προσδίδει αξία σε μια πρόταση να έχει έδρα ένας διεθνής οργανισμός στην Κύπρο, ειδικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή έστω ένα παράρτημα, βρίσκεται έγκυται στο στοιχείο της σύνδεσής του με τη λύση του Κυπριακού. Είναι σημαντικό η δική μας πλευρά να παίρνει πρωτοβουλίες, να καταθέτει θετικές προτάσεις για να αποδείξουμε ότι η δική μας πλευρά, ναι, έχει κάθε καλή διάθεση, καλή πίστη για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουμε σε αυτό που επιθυμούμε, σε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία πρέπει ουσιαστικά να οργανωθεί σωστά. Θα πρέπει από την αρχή να υπάρξει εμπλοκή των φορέων που θα αναλάβουν την διαδικασία προώθησης και υλοποίησης μέσα από μια συντονισμένη δράση, στη βάση ενός σταδιοποιημένου προγράμματος, το οποίο θα πρέπει εκ των προτέρων να το έχουμε διαμορφωμένο. Σε μια περίοδο επίσης σύγχυσης σε σχέση με το τι επιδιώκουμε, το τι θέλουμε, το τι μπορούμε σε σχέση με το Κυπριακό, τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες σκέψεις που μπαίνουν στην δημόσια σφαίρα της συζήτησης, αλλά και που επικροτούνται από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, μόνο καλών είναι. Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί μια πρόσθετη χρήσιμη πρόκληση που πρέπει και να υπηρετήσουμε και να αξιοποιήσουμε. Μια χώρα που παρά το μικρό μέγεθος της μπορεί να συμβάλλει θετικά στις διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνη, αφού θα έχει επιλύσει το δικό της πρόβλημα. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η πρόταση αυτή, την οποία οφείλουμε όλοι να προωθήσουμε στα διεθνή φόρα που συμμετέχουν.